Το Ιράν κρύβει δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους σε μυστική κοιλάδα μέσα στη Φαράγγι. Κόκκινος συναγερμός στο Ισραήλ. Σύμφωνα με νέες αναφορές λοιπόν, το Ιράν χρησιμοποιεί μια κοιλάδα στην Κερμανσάχ για να αποθηκεύει βαλιστικούς πυράβλους τύπου «Και αμένα». Αυτό περιγράφει μια νέα αναφορά από το Ισραηλινό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης ΑΛΜΑ. Όχι μόνο έχουμε θετική ταυτοποίηση οπλοστασίου βαλιστικών πυράβλων «Και αμένα» στην Κερμανσάχ στο Ιράν, αλλά μπορεί να δει κανείς κατευθείαν την πυραυλική βάση από ένα ψηλό παρατηρητήριο, ανέφερε το κέντρο την περασμένη εβδομάδα. Οι αναφορές περιγράφουν πως οι βαλιστικοί πυραυλικοί αμένα βρίσκονται σε μια περιοχή περίπου 150 χιλιόμετρων από τα σύνορα του Ιράν με το Ιράκ. Οι πυραυλοί αναφέρεται πως βρίσκονται αποθηκευμένοι σε δεκάδες καταφύγια σε τρία διαφορετικά υπόγεια σημεία. Ένα από αυτά βρίσκεται στο Φαράγγι Κονέστ. Το ερευνητικό κέντρο αποκάλυψε πως υπάρχουν δεκάδες πυραυλικά καταφύγια σε αυτό το φαράγγι. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και καταγράφηκε από το εν λόγω κέντρο δείχνει στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη τουλάχιστον 61 καταφυγίων στο φαράγγι του Ιράν. Το υλικό παρουσιάζει επιπλέον το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα από τα καταφύγια στο οποίο ο Ιρανικός στρατός αποθηκεύει πυράβλους και άμμο. Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης ΑΛΜΑ πρόσθεσε πως έχει εντοπίσει και ταυτοποιήσει 80 άλλα καταφύγια σε ένα σημείο που ονομάζεται Παντσπελέ. Αυτά τα καταφύγια θα μπορούσαν να αποτελούν βάσεις αποθήκευσης για πυράβλους τύπου ΚΙΑΜ ή ΦΑΤΕΧ. Το σημείο του Φαραγγιού διαθέτει και αντιεροπορικά όπλα για προστασία. Το ερευνητικό κέντρο έδειξε δημόσια την τοποθεσία των σημείων και την γύρω περιοχή. Έδειξε επίσης στον κόσμο ότι υπάρχουν σημεία παράταξης πυράβλων επιφάνειας αέρος στην αεροπορική βάση της Κερμανσάχ. Τώρα, το ίδιο το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν είχε αναφέρει την ύπαρξη των βάσεων τον Μάρτιο του 2021. Οι υπεύθυνοι του Συμβουλίου είχαν αναφέρει κατά τη διάρκεια δελτίου τύπου την τότε περίοδο πως δύο βάσεις βαλιστικών πυράβλων στο δυτικό Ιράν έχουν χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις έναντι γειτονικών χωρών. Τότε είχαν δηλώσει πως η περιοχή αυτή είχε χρησιμοποιηθεί για να εκτοξευθούν πύραυλοι που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις στην Ιρακινή αεροπορική βάση Άιν Αλ-Σαντ τον Ιανουάριο του 2020. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.